και 15 και μέχρι και 26 και 30 ακόμα να φτάσουμε, είναι από τα χαμηλότερα, για να μην πω το χαμηλότερο της Ευρώπης. Και ο λόγος είναι ότι άμα το διαιρέσεις δια του πληθυσμού, βγαίνει κάτω από ένα περιστατικό ανά 100.000 κατοίκους, που είναι το όριο μεταξύ του λευκού και του πράσινου. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν όσον αφορά αυτό το δίκτυο μεταξύ λευκού και πράσινου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Η Κρήτη φαίνεται να αντιστέκεται προς το παρόν στο φρενήρι ρυθμό του κορονοϊού, με την αυξητική τάση όμως των περιστατικών και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης να προβληματίζει τους ειδικούς. Με βάση τον καθηγητή παθολογίας λιμοξιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Αχιλλέα Γκίκα, που μίλησε στην εκπομπή Ώρα Αιχμής, υπάρχει ένας αριθμός που θα μπορούσε να σημάνει συναγερμό στην Κρήτη και τα δεδομένα να αλλάξουν μέσα σε λίγα 24 ώρα. Τα 50 κρούσματα στην Κρήτη είναι ένα νούμερο το οποίο πρέπει να μας κάνει πολύ να ανησυχήσουμε. Το μεγάλο στοίχημα στην Κρήτη είναι η αντοχή στις μονάδες εντατικής θεραπείας, με την διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης να κάνει λόγο για σχέδιο διπλασιασμού των κλινών και το διευθυντή της μονάδας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου να εκφράζει τον προβληματισμό του για το τι θα γίνει αν χρειαστεί να μεταφερθούν ασθενείς από άλλες περιοχές μαζικά στις μονάδες της Κρήτης. Είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να υποστηρίξουμε άλλες υγειονομικές περιφέρειες εφόσον υπάρξει σοβαρό πρόβλημα σε άλλες περιοχές της χώρας. Φοβάμαι όμως, η επιδημία δείχνει να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, να έχει ξεφύγει, ειδικά στη Μακεδονία. Αν αυτό συμβεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι θα είναι τραγικό. Τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης και κυρίως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χαρακτηρίζονται διαχειρίσιμα από την διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Παγνή όμως να στυλιτεύει την διαδικασία που ακολουθείται όσον αφορά την ιχνηλάτηση, κάνοντας λόγο ότι δεν θωρακίζεται η δημόσια ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών. Δεν μπορεί δηλαδή να προσπαθεί να κλείσει, να κάνει μια αιμοληψία και να κλείσει ραντεβού και να κάνει αιμοληψία μετά από ένα μήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν πάνω από 10.000 άνθρωποι που περιμένουν να χειρουργηθούν και να παίρνει απόφαση η κυβέρνηση ότι θα περιορίσω τα χειρουργεία. Τι έκανε όλους αυτούς τους μήνες και αυτή η κυβέρνηση και διαφωνικά όλες οι κυβερνήσεις? Η προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή και αυτό πρέπει να το κάνουμε και μπορούμε να το κάνουμε σε συνεργασία με τους υγειονομικούς.